τη μέρα και με πένα, κυβώ την πύρη τη μέρα. Δεν θες και πάρα πολύ δηλαδή. Σαν παιδί χωρισμένων γονιών, το σκέφτηκες δύο φορές το δικό σου? Ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα? Το χωρισμό. Ναι. Όχι, νομίζω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λένε όμως τα παιδιά των χωρισμένων οικογενειών δεν χωρίζουν εύκολα. Έτσι λέει στατιστικά τώρα. Ή χωρίζουν πολύ, πολύ πιο εύκολα, γιατί ξέρουν ότι εντάξει. Όλα τα παιδιά είναι σχετικά. Ναι. Είναι σχετικά. Σε επηρέασε αυτό όμως, δηλαδή το γεγονός το ένα με... Σίγουρα δεν θα ήθελα να το ζήσω. Ναι. Δεν ήταν, δηλαδή, ξεκινάς κάτι για να το τελειώσεις, έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω επειδή δεν ήμουν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, δεν είχα και αυτό τον ενδιασμό τουλάχιστον. Όχι, ήταν μια φυσική εξέλιξη. Την θεώρησα και την βίωσα σαν φυσιολογική εξέλιξη. Θεωρείς ότι πήρε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι θα έπρεπε? Θεωρώ ότι είναι λογικό. Όχι, θεωρώ ότι πήρε και μικρότερη έκταση από ό,τι περίμενα θα πάρει. Να σου πω την αλήθεια. Πίστευα δηλαδή ότι θα υπάρχει ένας κανιβαλισμός που δεν υπήρχε. Και απόρρισα. Εντυπωσιάστηκα θετικά δηλαδή. Παρά μόνο λίγο στην επιστολή, όταν στείλατε την επιστολή. Όχι, και πάλι. Γι' αυτό έγινε και επιστολή, για να μπορέσουμε να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται πιο πριν. Okay. Να είμαστε ένα βήμα πιο πριν σε σχέση με το statement δημοσίου. Πριν αρχίσουν δημοσίου. Τα σχόλια, πριν αρχίσουν. Ναι. Ναι. Η παραφιλολογία και οτιδήποτε. Γιατί, πώς και. Ναι. Αλλά μετά γενικότερα και δημοσιογράφοι και τέτοια δεν το κανιβάλισαν το πράγμα. Εσύ, Γιάννη, για σένα ήταν μεγαλύτερη αλλαγή? Γιατί το λέω? Γιατί συνήθως, επειδή Βάσο, φαντάζομαι, θα έμεινε στο ίδιο σπίτι με το μωρό, εσύ ήσουν αυτός που πήρε τη βαλίτσα και έφυγε. Ναι. Για σένα δεν ήταν λίγο μεγαλύτερη και πιο άγρια η αλλαγή? Δεν ξέρω αν είναι πιο άγρια μια αλλαγή που πας, ας πούμε, σε ένα καινούριο σπίτι αυτό, ή το να μένεις σε ένα σπίτι με αναμνήσεις. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι χειρότερο, να σου πω την αλήθεια. Σε τέτοιες φάσεις. Δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί. Όταν είσαι συνηθισμένη με καθημερινότητα, απλά να λείπει ένα κομμάτι και να συνεχίσει την καθημερινότητά σου, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλύτερο ή χειρότερο από τον άλλον που αλλάζει λίγο παραστάσεις και βλέπει κάτι άλλο και θα ασχοληθεί με, ξέρω εγώ, ένα καινούριο τοίχο που θα βαφτεί, ένα καινούριο έπιπλο και ένα. Δεν ξέρω. Έχει και έναν ενθουσιασμό η αλλαγή. Για σένα πότε ξεκίνησε να είναι, ρε παιδί μου, λίγο καλύτερα τα πράγματα, με την έννοια ότι να το αρχίσει να το βλέπει πια ότι ας κάνουμε καινούργια πράγματα στη ζωή μας. Δηλαδή... Όταν συνειδητοποίησα σιγά-σιγά ότι η μικρή δεν είχε κανένα θέμα με αυτό, ότι άρχιζε να συνηθίζει την ιδέα, γιατί ανησυχούσα πάρα πολύ για το. Τη το είπατε ή την αφήσετε να το ζήσει? Όχι, όχι, τη το είπαμε. Γιατί είναι και μικρούλα. Δηλαδή, σκέφτομαι τη δικιά μου τώρα που είναι σχεδόν ίδια ηλικία. Συμβουλευτήκαμε ειδικούς για αυτό το πράγμα, ψυχολόγους. Μπορεί να το αντιληφθεί. Για το πώς. Τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι φανταζόμαστε, και κάποια τα οποία είναι πάρα πολύ απλά, μάλλον να τα καταλαβαίνουν, να μην θέλουν να τα καταλάβουν. Συνήθως πρέπει να του το εξηγήσει με αρκετά απλά λόγια για να τα καταλάβουν. Δηλαδή, δεν είναι σε φάση αυτή τη στιγμή ένα πεντάχρονο παιδί να κρίνει το τι είναι αγάπη. Εδώ δεν ξέρουν τι είναι αγάπη οι άνθρωποι που είναι. Αναρωτιούνται. Αναρωτιούνται. Έχω γράφει βιβλία, ποίηματα, τραγούδια. Ναι. Οπότε ήθελε κάτι απλό, λιτό και απέριπτο σε σχέση με το παιδί. Πρακτικό, ότι απλά δεν μένω εδώ. Ναι, βασικά δεν εμπλέκει τόσο πολύ συναισθηματικά το παιδί. Ναι. Δηλαδή, πιο πολύ βασίζεσαι στο ότι θα έχει δύο κρεβάτια, δύο σπίτια. Ναι, μια πρακτική αλλαγή. Ναι.